Everybody get your fucking hands up. Καλώς ορίσατε σε ένα unboxing βίντεο στο οποίο σας έχουμε υποσχεθεί. Στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε το Champions Path Elite Trainer Box. Εδώ είναι ένα κουτί το οποίο μάλλον θα σφαχτούμε. Τι εννοείς θα σφαχτούμε? Λοιπόν, εντάχει, το κουτί περιέχει μέσα, όπως βλέπετε εδώ, 10 booster packs. Υπάρχει μια full art promo κάρτα του Charizard V. Το V είναι καινούργιο χαρακτηριστικό της σειράς από τις κάρτες Sword and Shield. Έχουμε 65 sleeves κανονικά για να βάλετε μέσα τις κάρτες σας, 45 energy κάρτες και τα υπόλοιπα τα κλασικά που υπάρχουν μέσα στα διάφορα trainer boxes. Πιθανό να είναι ένα από τα πιο ακριβά trainer boxes και υπάρχει λογική εξήγηση πίσω από αυτό, γιατί υπάρχουν μέσα, πιθανό να υπάρχουν μέσα δύο Charizard κάρτες. Μία είναι, αν θυμάμαι καλά, η Rainbow G-Max του Charizard και η άλλη είναι η Shiny μορφή του κανονικού Charizard και οι τιμές τους πάνε από 600 ευρώ μέχρι 1000. Παίζει και χόλο? Είναι χόλο νομίζω, δηλαδή μόνο χόλο παίζουν από τις δύο. Μακάρι να τη βρούμε εδώ μέσα, θα είναι τρελό πράγμα να συμβεί και στο βίντεο που θα δείτε. Πάμε χωρίς πολλά όμως να το ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει μέσα. Πραγματικά όμως πιστεύω πως είναι το πιο όμορφο, έτσι. Και του ζέσει αν ήταν όμορφο, ναι, που ανοίξαμε, αλλά νομίζω αυτό είναι το κάτι άλλο. Βασικά αυτό που κάνουν και έχει textures στο κουτί πλέον. Ναι, ναι. Μετράει. Κοιτάξτε και εδώ με το φως που υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό που θα κάνουμε, είπαμε στην αρχή του βίντεο πως υπάρχουν 10 booster packs μέσα και θα ανοίξουμε από 5 και ό,τι βρει ο καθένας. Και για να σας δείξω και τις κάρτες που εννοώ, κάπου εδώ υπάρχει και το περιεχόμενο. Η μία είναι αυτή εδώ, η κανονική μορφή του Charizard, αλλά σε shiny. Και υπάρχει και η Rainbow εδώ. Υπάρχουν 4 ειδών Rainbow. Και η μόνη που πραγματικά αξίζει είναι ο Charizard. Γιατί μου αρέσει τόσο. Περίεργο. Ναι, περίεργο, περίεργη συσκευασία. Μάλλον χτυπήθηκε. Ναι. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι αυτά εδώ, τα οποία ίσως να περιέχουν μέσα έναν από τους δύο Charizard. Υπάρχει εδώ βιβλιαράκι με τους κανονισμούς. Να πούμε εδώ πως δεν έχουμε ιδέα να παίζουμε, έτσι. Ποιος παίζει? Απλά μαζεύουμε κάρτες. Υπάρχει εδώ η promo του Charizard. Εμείς πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη σε shiny, αλλά και αυτή είναι πανέμορφη. Πραγματικά. Τα sleeves και αυτά πανέμορφα με τον G-Max Charizard. Τι άλλο έχει? Ο κωδικός αυτόν θα το δώσουμε στο Instagram και να δώσουμε τους υπόλοιπους στο βίντεο νομίζω. Αυτόν εδώ θα μείνει κρυφός. Υπάρχουν εδώ οι energy κάρτες που ποτέ δεν τις ανοίγουμε, πάντα τις αφήνουμε έτσι αφού δεν παίζουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ξαναδείξουμε εδώ το Charizard. Ωραία, κάνω αυτό. Τι είναι αυτό? Ωραία, πάρε. Να πάρεις πρώτος, άντε πάρε πρώτος. Παιδιά θα σφαχτούμε.
Ωραία, είμαστε εδώ. Ανοίξω πρώτος, ανοίγεις μετά. Πώς θέλω να το κάνω. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτος, ανοίγω τα 5 δικά μου. Τόσο δύσκολο, ρε. Εντάξει, την πρώτη κάρτα ίσως τη δείτε, δεν πειράζει. Τους κωδικούς είπαμε να σας τους δίνουμε. Βάζουμε 4 από πίσω. Εν τω μεταξύ, υπάρχει κόλπο. Δεν θα είναι καλή κάρτα τώρα. Κακούνα. Αγόρασα trainer box. 70 ευρώ για να βρίσκω κακούνα. Hold. Wow. Hold. Εντάξει, professor research. Καλή. Και παίζει να είναι ωραίο στο παιχνίδι γιατί λέει discard your hand and draw 7 cards. Γουίτορ. Πάμε καλά. Γουίτορ. Σημαίνει ότι έχω καλύτερες. Καλά. B3, έκανα σειρά πάντως. Rotom Bike, Hyper Potion, Weedle. Ναι, Pokeball, ναι. Παίζουν πολλά Dark Types. Ωραίο. Αλκρίμι. B. Πολύ ωραία. Αλλά ακόμη να βρούμε μία ρεάρ. Όντως παίζει πολύ dark, ρε φίλε. Rotom Phone, Aterna, Cocoon, Rockruff, Vulpix, Potion, Καλυφτάρια. Όλες είναι hall, ρε. Παίζει. Δεν ξέρω αν είναι τάχα σίγουρο ότι θα βρεις χόλο μέσα. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει έτσι. Εντάξει, υπάρχουν οι κανονικές χόλο, οι rare χόλο. Πρώτο τελευταίο κουτί. Machoke. Πολύ ωραίος Μάτσοκ. Σουάμπλου, Βόλπιξ, Τράπιζ. Πάλι ζήξε. Ρότον Μπάικ ξανά. Λυσάνα. Ωραίο αυτό. Αλλά προτιμούσα την άλλη μορφή. Κι εγώ. Αχ, τελευταίο. Τελευταίο δικό μου. Δυσκολεύεται να ανοίξει, ελπίζω να είναι για καλό. Ρε τι φάση. Θα βρεις εσύ όλες τις καλές, να το ξέρεις. Να το ξέρεις. Αυτή που μπορούσαμε να, ναι. Να βρούμε σε gold. Ωραία. Είναι VMAX. Α, έχει V και VMAX. Ναι, ναι. Ωραία, αυτές είναι οι κάρτες, παιδιά. Δεν τα πήγα καθόλου άσχημα. Βρήκαμε 3 κανονικές έτσι χόλο, ας τις πούμε. Μία V κάρτα και μία VMAX. Ωραία, σειρά σου. Πάμε για τη δική μου τύχη τώρα. 5 boosters κι εγώ. Ξεκινάμε.
Αν βρούμε πως ανοίγει. Κωδικό πάρτε. Energy. Το focus είναι... Piers. Πάλι το υποψήφιο καλό. Χατίνα. Σουάπλου. Σκράγι. Καβάνια. Energy. Κερσολαβή, καλό. Όμορφο. Μ' αρέσει που την έκανα, λες και είναι rainbow. Ναι, μοιάζει. Είναι, ρε, είναι rainbow. Όχι. Υπάρχει και συγκεκριμένη αυτή στις rainbow αυτές. Αυτό να το πούμε. Κωδικός. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και... Τελικά πέτσι να είναι πάντα χόλο η τελευταία. Ναι, ναι. Όψτε. Καλό. Πάνω κάτω είναι οι ίδιες κάρτες, δεν έχει ποικιλία από ό,τι βλέπω. Είναι εντάξει. Για να δούμε. Σκράφτ. Ακόμη να βρούμε μια αρέα αυτούς. Έρχεται, έρχεται. Εκτός αν έχουν αλλάξει αυτό, γιατί αν ήταν, αν ήταν όλο πρασινό τα ίδια, υπήρχε μέσα μία ultra rare. Ίσως όλα έχουν αλλάξει. Πολύ dark type. Ναι. Γκαλάριαν λίνο. Wow. Είναι holo energy. Ναι, πολύ ωραία. Και αυτή τη ξανά έχουμε, ναι. Ναι. Τελευταίο. Τελευταίο και μοιραίο. Πάλι η ηλικία κάρτα με κωδικό. Λοιπόν, drum rolls. Έχω άγχος. Βλέπω μια καλή πάντως πίσω. Μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, όχι. Βλέπω... Όχι ρε. Δεν βλέπα μαύρο από πίσω, για κάποιο λόγο. Εντάξει, καλή. Άρα έχουμε... Τρεις... VMAX, V yeah. Και VMAX. Κάτι έχουμε βρει... Αυτό που αξίζει πραγματικά είναι ο Charizard. Ναι. Αυτό είναι εγγυημένο με το κουτί. Ναι, υπάρχει μέσα. Και ουσιαστικά πιστεύω είναι αυτό που ανεβάζει την τιμή. Και το σύν ότι μπορείς να βρεις δύο σπάνιες κάρτες. Αυτό ήταν νομίζω το βίντεο, δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε.
τα δείξαμε όλα. Βεβαιωθείτε να μπείτε στο Instagram αν ενδιαφέρεστε για τον κωδικό. Και γράψτε μας στα σχόλια από κάτω αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο τέτοιου τύπου, να ανοίγουμε κάρτες. Αν θέλετε να ξανανοίξουμε το ίδιο, μπας και βρούμε κανένα Charizard. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Yeah.